Ρόρων έλαβαν χώραν αγώνες δεξιοτεχνίας και ταχύτητος αυτοκινήτων. Όπως θυμάστε, τον Ιανουάριο του 2017 είχαμε συνδιοργανώσει μια όμορφη δράση που είχε να κάνει με την κίνηση των αγωνιστικών αυτοκινήτων. Εμείς την χαρακτηρίσαμε τότε σαν μια παρέλαση και τώρα έτσι αγωνιστικών αυτοκινήτων με τη βοήθεια. Ξεκινώ από την Τροχέα, την Πυροσβεστική, το Λιμεναρχείο, η Περιφέρεια μαζί με τον Δήμο, ο Δήμος μαζί με την Περιφέρεια, αλλά κυρίως ο φίλος ο Γιώργος ο Πετρόπουλος που ηγείται του Συλλόγου και εδώ τους συμπατριώτες μας που ασχολούνται με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αναφέρθηκα στον Νίκο τον Πουλιού επειδή τότε είχαμε κάνει και τώρα τις συνεννοήσεις, ήταν ο σύνδεσμός μας με τον Σύλλογο της Αθήνας και είδαμε ότι στα πλαίσια των δράσεων που κάνουμε στο νησί των αθλητικών και άλλων πολιτιστικών αλλά λεμμένος των αθλητικών δράσεων, μεταξύ αυτών ήταν και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Βέβαια ακολούθησαν και άλλα μετά, όπως στα Μαριτσά όταν διοργανώσαμε τους κάποιους αγώνες με άλλο σύλλογο τότε, με άλλη διαδικασία και ήταν αγώνες. Εδώ λοιπόν επειδή είμαστε μέσα στην πόλη, κρατώντας και την παράδοση που είχε η Ρόδος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, γίνεται η προσπάθεια να συνεχίσουμε αυτή την πετυχημένη δράση και λέω πετυχημένη δράση γιατί έχουν κυκλοφορήσει χιλιάδες βίντεο στο YouTube. Είχαμε την τύχη εκείνη την ημέρα, παρότι ήταν ρυψοκίνδυνο, να έχουμε ένα ή δύο κρουαζιερόπλοια, αν θυμάμαι καλά, και είδα ότι έμειναν ενθουσιασμένοι οι επισκέπτες τότε από τα κρουαζιερόπλοια που πέτυχαν την ημέρα εκείνη να έχουμε αυτή την δράση. Μελετώντας όλα αυτά και συνεργασία με τους αρμόδιους πλέον κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, είπαμε να επαναλάβουμε αυτή την δράση, την διοργάνωση, μια εκδήλωση που θα έχει να κάνει περισσότερο με μια παρέλαση, να το πω έτσι, με κανονικές ταχύτητες αγωνιστικών αυτοκινήτων και ενδεχόμενα, εάν πλαισιωθεί από κάποια αυτοκίνητα αντίκες ή κάποια μικρά κάρτς για μικρά παιδιά, να προγραμματίσουμε και να σχεδιάσουμε σήμερα εδώ την διαδρομή από τον Εθνικό Θέατρο μπροστά, από την πλατεία του Δημαρχείου, κατά μήκος της πλατείας Ελευθερίας, να μπούμε από την πλατεία Σίμης στο Παραλιακό, στην Παραλιακή, στο Παραλιακή Οδό, μπροστά από την περιοχή εκεί της Κολώνας, να γυρίσουμε από το λιμάνι, από την πλευρά του λιμανιού και να γυρίσουμε μια διαδρομή ίσως 1500 μέτρων, αλλά με την εμφάνιση αυτών των αυτοκινήτων, με την κυκλοφορία τόσων βίντεο στο διαδίκτυο ή οπουδήποτε άλλο, δείχνοντας τα κάστρα, τα τείχη της Ρόδου, δείχνοντας το λιμάνι, δείχνοντας όλη αυτή την διαδρομή, θεωρούμε ότι είναι μια σπουδαία προβολή του νησιού, θα έλεγα ανέξοδη, από τους φίλους που θα κυκλοφορήσουν αυτά τα βίντεο στο διαδίκτυο και επιπρόσθετα για τους επισκέπτες αλλά και τους μόνιμους κατοίκους θα είναι ένα Σαββατοκύριακο ψυχαγωγίας. Και λέω ψυχαγωγίας, είναι πολλοί που ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, είναι πολλοί που θέλουν να δουν. Θα δούμε σε λίγο και μας έφεραν, είχαν την ευγενή καλοσύνη να μας φέρουν ένα μικρό τετράλεπτο βίντεο από την πετυχημένη εκείνη εκδήλωση, πόσο όμορφα φαίνεται η Ρόδος και πόσο προβλήθηκε στο εξωτερικό. Αντίστοιχες εμπειρίες, έτσι με ενημέρωσαν, έχουν οι διοργανωτές
από αντίστοιχες εκδηλώσεις, δράσεις που γίνονται στο εξωτερικό και κυρίως στο Λονδίνο, Γιώργο, στην Αγγλία. Σε όλη την Ευρώπη, αλλά η πιο σημαντική που, όπως με ενημέρωσαν χθες, που συγκέντρωσε ένα πολύ μεγάλο αριθμό θεατών. Θέλουμε λοιπόν με ασφάλεια πάνω απ' όλα να γίνουν αυτό, γι' αυτό είμαστε εδώ με τους αρμόδιους και της Τροχέας και της Πυροσβεστικής και του Λιμεναρχείου. Μπαίνουν κάποια θέματα τα οποία εμείς, εγώ προσωπικά, έχω κάνει ήδη μία προεργασία που έχει να κάνει με την κυκλοφορία, με τα λεωφορεία του Ρόδα, με το τρενάκι, με κάποιους δρόμους, με τα ταξί. Γι' αυτό ζήτησα να είναι και εκπρόσωπος το ταξί εδώ για να δούμε. Επειδή για 2-3 ώρες, λέω 3 ώρες, γιατί 11 με 2 είναι η δράση αυτή. Μια προετοιμασία λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά, μιας Κυριακής, συγκεκριμένα προγραμματίζουμε για τις 16 του Σεπτέμβρη αυτήν εδώ την δράση, με μια προηγούμενη όμορφη εμφάνιση των αυτοκινήτων στις πηγές της Καλλιθέας. Είναι μια καλή ευκαιρία να αναδείξουμε και το μνημείο της Καλλιθέας, γιατί τα αυτοκίνητα αυτά είναι πόλος έλξης και του κόσμου, αλλά κυρίως μέσα από τα φωτογράφηση και τα βίντεο που θα κυκλοφορήσουν, είναι μια καλή προβολή του νησιού. Κινήσει ουσιαστικά για μας την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου. Τα αυτοκίνητα σαν πρώτη διαδρομή θα μεταβούν στην Λίνδο, όπου θέλουμε να κάνουμε μια φωτογράφηση και να αναδείξουμε και αυτό το κομμάτι, γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε αναδείξει μόνο το κομμάτι της παλιάς πόλης, οπότε εμείς θέλουμε να κάνουμε μια πιο μεγάλη προβολή του νησιού. Οπότε η πρώτη μέρα αφορά τη Λίνδο. Η δεύτερη μέρα αφορά ένα στατικό event το οποίο θα γίνει εδώ μπροστά στην πλατεία μεταξύ Περιφέρειας και Δημαρχείου, όπου ο κόσμος θα μπορεί να έρθει να δει από κοντά τα αυτοκίνητα, τα οποία δεν θα κινούνται, θα είναι στατικά. Και την Κυριακή θα έχουμε την παρέλαση των αυτοκινήτων το πρωί, όπου ο κόσμος θα μπορεί να τα ακούσει, να τα δει να κινούνται, πάντα σε χαμηλές ταχύτητες, με ασφάλεια για όλους, και να βγάλουμε ένα πολύ ωραίο υλικό, το οποίο θα προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο το νησί.